Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Αφορμή ήταν ο αθέμητος ανταγωνισμός που ασκείται από επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων που διαφημίζουν με προκλητικό τρόπο προϊόντα που δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης. Η επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας σας μεταφέρει την έντονη διαμαρτυρία των μελών του, καθώς και όλου του εμπορικού κόσμου που ψυχοραγεί εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, από τον αθέμητο ανταγωνισμό που προκαλεί το γεγονός ότι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και υπεραγορές τροφίμων επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα όπως ενδύματα, υποδήματα, εσώρουχα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη σπιτιού, γυαλιά ηλίου, εργαλεία, λαμπάδες κτλ. Τη στιγμή που εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης των παραπάνω ειδών είναι υποχρεωτικά κλειστά και μάλιστα με βάση την υπουργική απόφαση παρατείνεται αυτό το αναγκαστικό κλείσιμο έως τις 11 Απριλίου του 2020. Δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται να πωλούν και να διαφημίζουν με προκλητικό τρόπο οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων τα συγκεκριμένα προϊόντα που οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κρατούν αποθήκες των κλειστών μαγαζιών τους, βρισκόμενοι σε απόγνωση για την επόμενη μέρα και το μέλλον των επιχειρήσεών τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο τους σκληρό αθέμητο ανταγωνισμό, καθώς αποτελεί χτύπημα στην αχίλιο πτέρνα των μικρομεσαίων εμπόρων, δίνοντας τη δυνατότητα στις παραπάνω επιχειρήσεις να αυξάνουν ακόμη περισσότερο το τζίρο τους, εις βάρος των μελών μας. Ζητούμε να προβείτε άμεσα στην έκδοση απόφασης που να αποκλείει τα καταστήματα πώλησης τροφίμων από την πώληση και διάθεση άλλων ειδών πλην τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως ήδη έχετε κάνει και με λαϊκές αγορές άλλωστε. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς κάθε μέρα που περνάει αποτελεί ένα επιπρόσθετο βάρος της πληγής σας επιχειρήσης. Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας περιμένει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους πολίτες για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, έγινε αυτή η επιστολή και από εμάς και από το, όπως σας προείπα, που το ξεκίνησε πρώτο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι ίσως υπάρξει μία μέρημνα από το Υπουργείο και θα έλεγα ότι τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που περνάμε και θα έλεγα την πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά όσο αφορά για τους συναδέλφους, θα έλεγα ότι πρέπει να σταθεί τουλάχιστον δίπλα η πολιτεία, τουλάχιστον τους προστατεύσει όσο γίνεται παραπάνω. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τα εισοδήματα που χάνονται είναι πολλά, η βιωσιμότητα είναι στα όρια της και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη και την ικανότητα να ταΐσουν και να θρέψουν την οικογένειά τους σήμερα. Σωστά. Τα εμπορικά καταστήματα πλήττονται και δεν γνωρίζουν πότε θα ανοίξουν και ποιες επιχειρήσεις θα αντέξουν να μείνουν ανοιχτές. Ενώ το επίδομα των 800 ευρώ αποτελεί μια μικρή βοήθεια για τους υπαλλήλους. Η ζημιά, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο θα μπορέσουν να κρατηθούν θέσεις εργασία, όπως επίσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί και πόσα καταστήματα θα μπορέσουν την επόμενη μέρα που θα τελειώσει αυτή όλη η λέλαπα και ο κίνδυνος απέναντι στον ιό, να μπορέσουν να ξανανοίξουν. Είναι αλήθεια ότι αυτά δεν μπορούν να εκτιμηθούν, οπότε δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και κατά πόσο είναι ικανοποιητικά τα μέτρα ή όχι. Ναι. Τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε να κρίνουμε στην άμεση ρευστότητα, θα έλεγα στην άμεση ρευστότητα του κάθε επιχειρηματία και του κάθε εργαζόμενου στο κατάστημα με αυτά τα 800 ευρώ, ναι. Το οποίο δίνει τουλάχιστον δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να καλύψουν κάποια έξοδα όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα της οικογένειάς τους στο σπίτι τους. Και από εκεί και πέρα και αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε αυτούς που δεν το παίρνουν. Παράδειγμα στα μέλη της ΟΕ, της ΕΕ και σε κάποιους άλλους. Από εδώ και στο εξής περιμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα. Περιμένουμε επίσης να δούμε τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, τα οποία για μας ασφαλώς για τους εμπόρους σίγουρα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί κακά τα ψέματα όλα λένε θα πληρωθούν αργότερα. Τι θα πρωτοπληρωθεί αργότερα, θα υπάρχουν λεφτά. Είναι λίγο μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πρωτόγνωρη για όλους, που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε όλες τις εξελίξεις, τις οδηγίες, για να νοίξουν τα καταστήματα κάποια στιγμή, βέβαια, όταν δεν θα υπάρξουν κρούσματα με το καλό, γιατί κακά τα ψέματα όλος ο κόσμος έχει φοβηθεί. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό με τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, αυτό το μοντέλο και το μέτρο των 800 ευρώ βοηθά? Κοιτάξτε, για τους εργαζομένους δεν ξέρω αν βοηθά, γιατί κακά τα ψέματα ο κάθε μισθός του κάθε υπαλλήλου ήταν
Άλλοι ήταν ανώτεροι, άλλοι ήταν κατώτεροι, κάποιος βοηθά, κάποιος δεν βοηθά. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι, δεν δουλεύουν, δεν υπάρχουν χρήματα. Όλοι προσπαθούν με αυτά τα 800 ευρώ να βγάλουν την καθημερινότητά τους, τα τρόφιμά τους, και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, κάτι πρέπει να δώσουν και στις επιχειρήσεις, γιατί στις επιχειρήσεις δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμη. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει. Και στην τελική, εντάξει, εμένα και η δική μου η άποψη είναι ότι ας ακυρώσουν και κάποια από τα, όχι χρέη, από όλα αυτά που έχει να λαμβάνει το κράτος, ΙΚΑ, εφορία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, γιατί οι εταιρείες είναι κλειστές, δεν λειτουργεί τίποτα, υπάρχει μια αδράνεια. Τώρα, η επόμενη μέρα της άρσης των μέτρων σας προβληματίζει ότι θα υπάρχουν συνάδελφοί σας επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν καθόλου? Πολύ το φοβόμαστε αυτό, αν και είμαστε στην Αλεξανδρούπολη που ζούμε, δεν υπάρχουν και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, να πω, οι πολυεθνικές, γιατί άποψή μου είναι ότι από τις πολυεθνικές, από τις μεγάλες εταιρείες θα ξεκινήσει πρώτα. Θεωρώ ότι θα κλείσουν καταστήματα δυστυχώς, και καλό θα είναι η κυβέρνηση να πάρει μέτρα και για αυτές τις επιχειρήσεις, να δώσει κάποια βοήθεια για να μείνουν όλες ανοιχτές όπως πριν τον ιό.